Άκουσα ένα σύντροφό σας, από το κόμμα σας, να μου λέει σε αυτό φταίνει οι δεξιές κυβερνήσεις, γιατί οι πολιτικές σου σωθούν τον κόσμο εκεί. Εγώ απόρρισα. Ένας άνθρωπος που είναι απογοητευμένος από μια δεξιά πολιτική, δεν πάει σε μια πιο δεξιά πολιτική, ένας πάει σε ένα κόμμα που ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, για τη ζωή του, για την καθημερινότητά του, για τις παροχές του, για τη δυνατότητα να ζήσει καλύτερα. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κανείς να πει λογικά, όπως τα ξέρουμε, εκτός αν αυτό είναι ένα καινούριο δόγμα το οποίο δεν το έχω καταλάβει, θα πήγαινε προς εσάς, προς το Πασόκ. Στο Κουκουέ πήγε, αλλά εντάξει, το Κουκουέ πάντα έχει, δεν είναι κυβερνητικό κόμμα, δηλαδή δεν μιλάει για κυβερνησιμότητα, δεν μιλάει για τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν θα περίμενε κανείς να έρθει σε εσάς, να πάει σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη, να πάει πιο αριστερά. Αντί να πάει πιο αριστερά, πάει πιο δεξιά. Το ερώτημα είναι κρίσιμο. Μήπως μπάζει το αφήγημα. Μήπως το αφήγημα που έχετε, δεν το λέω υποτιμητικά, έχει ορισμένα αγκάθια και προβλήματα και δεν γοητεύει πλέον ούτε τους νέους ούτε τους παλιότερους. Λοιπόν, δεν τίθενται αντιπαραθετικά. Ότι έχει πρόβλημα η αριστερά, η σύγχρονη, έχει πρόβλημα, είναι προφανές αυτό. Ξέρετε, η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού σκούπισε ουσιαστικά κάθε μορφή... Αυτό έχει περάσει πολλά χρόνια όμως. Ναι, σκούπισε λοιπόν κάθε μορφή εναλλακτικού σχεδίου. Όχι εναλλακτικού σχεδίου, μάλλον συμμαχιών ήταν περισσότερο. Εναλλακτικού σχεδίου απέναντι στον καπιταλισμό. Είτε ήταν ακρεφνές κομμουνιστικό εγχείρημα, είτε ήταν σοσιαλδημοκρατικό. Όλους μας επηρέασε. Τον καθένα διαφορετικά. Προσπαθώ. Όμως αυτό που είπε ο σύντροφος έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Γιατί σε αυτή την κοινωνία όπου η νεοφιλελεύθερη δοξασία προάγει τον άκρατο ανταγωνισμό, επιβιώνουν οι άξιοι, οι άριστοι, για τους υπόλοιπους... Και εσείς μιλάτε τώρα για αριστεία. Ναι, λέω, μιλάμε για αριστεία. Μιλάμε για αριστεία όπως την εννοώ. Όχι, όπως την εννοώ. Μιλάω τώρα εγώ, μπαίνω στα παπούτσια της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ σας ρώτησα εάν έχει το αφήγημα κάποια. Δεν βάζει κάποιον. Όχι. Τότε γιατί δεν έρχονται εσείς. Μα δεν με αφήνετε. Σας είπα, δεν είναι διαζευτικά. Σας κρατάω. Ή αυτό το ένα ή το άλλο. Σας λέω. Έκανα μια αρχική παραδοχή. Ναι. Ότι βεβαίως οι λογικές, οι δικές μας, η δική μας επιχειρηματολογία ως αριστερά έχει υποστεί μια τρόσιμη αμείωση της εμβέλειας των ιδεών της κτλ. Από την άλλη μεριά. Γιατί φταίει η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης που. Επηρέασε, βεβαίως επηρέασε. Τι λέτε. Ήταν από πολλά χρόνια. Τόσο η Οκτωβρία. Η Επανάσταση, όσο και η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, ήταν μια κοσμογονική αλλαγή. Και οι συνέπειες της δεν περιορίζονται στον ελάχιστο χρόνο της, των 5 ή 10. Πάμε τώρα δηλαδή στον υπαρκτό σουρεαλισμό, δηλαδή. Πού πάμε, δηλαδή. Δεν πάμε σε αυτό. Κύριε Ξανθόπουλε, τον λαϊκισμό, γιατί τον βγάζετε από Δεν τον βγάζω, προσπαθώ. Μα είναι η βασική συνιστός που οδηγεί στα άκρα τον κόσμο. Ακούστε λίγο. Οι εύκολες και απλοϊκές λύσεις επολυθούνται τα προβλήματα. Αφήστε με να πω την άποψη. Θα πείτε, μην έχετε. Έχουμε χρόνο. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι αυτή η κοινωνία που αναπαράγει τις ανισότητες αφήνει πολύ κόσμο, τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου έξω από το κυρίαρχο αφήγημα και ο κόσμος αυτός αισθάνεται ασφαλέστερο στο να πάει σε μια δοκιμασμένη κατά την άποψη του λύση, το έθνος, τα σύνορα, τη φυλή, τον ημέτερο. Μα είναι η ακροδεξιά δοκιμασμένη λύση. Σοβαρολογείτε τώρα. Συγγνώμη, γιατί είναι σοβαρό αυτό που μου λέτε. Πέστε μου λίγο. Είναι δοκιμασμένη λύση η ακροδεξιά. Εγγύηση είναι. Η ακροδεξιά. Βεβαίως. Για τον πολίτη ο οποίος βάλεται, αισθάνεται ασφαλέστερα εκεί. Δεν βλέπει ότι η πολιτική του λύνει προβλήματα. Λαθεμένα ασφαλέστερα. Ναι, προφανώς. Ναι, ξέρω, το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλέστερο στο μέλλον. Μα μιλάω, εγώ μιλάω και προσπαθούν να ερμηνεύσω. Εντάξει, συγγνώμη δηλαδή. Σωστή είναι η παρέμβαση. Σωστή η παρέμβαση. Σωστή. Γιατί πήγαινε αλλού το έτσι, πράγμα. Μα εγώ μιλάω. Εγώ μιλάω. Προφανές είναι ότι δεν το θεωρώ ότι είναι ασφαλέστερα, αλλά ότι αισθάνεται. Γιατί μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες μένουν απ' έξω. Το εναλλακτική λύση δεν είναι πιστική αυτή που εμείς λέμε. Άρα αυτό που σας λέω. Γιατί δοκιμάστηκε και γιατί δεν πέτυχε. Σας το είπα. Γιατί έχει το... Να κάνω μια ερώτηση άλλη. Βλέπετε ας πούμε ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα
που έχουν οι άνθρωποι εκεί με τους Ισλαμιστές κυρίως. Δεν μιλάω για το μεταναστευτικό, μιλάω για τους Ισλαμιστές. Είναι ένα ζήτημα που καίει την Ευρώπη αυτή την ώρα. Και γι' αυτό ενισχύονται κόμματα. Είναι διογκωμένο και μεγεθυμένο. Εσείς γι' αυτό όμως δεν βλέπω την αριστερά να παίρνει μια σαφή θέση. Είναι και έτσι και έτσι. Δεν είναι έτσι και έτσι. Απλώς είναι σύνθετο το πρόβλημα και ο λαϊκισμός προσπαθεί με απλουστευτικές μεθόδους να το αντιμετωπίσει. Και λέει έξω όλοι, να πνιγούν όλοι, Ευρώπη φρούριο, κλείστε τα σύνορα. Δηλαδή, για να μιλάμε. Πώς να το πω, επί πραγματικού, εάν η Ευρώπη είχε μία άλλη πολιτική διανομής, διασποράς των ροών, δεν θα είχαμε αλλά το δεν πρόβλημα στις χώρες. Θα μιλήσω τώρα για τον κύριο... Δεν θα είχαμε πρόβλημα στις χώρες. Ξέρετε ότι πόσους μετανάστες πήρε η Αυστρία. Στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αν προχωράμε έτσι λοιπόν, υπάρχει, κοιτάξτε κύριε Χατζή, υπάρχει μια Ισλαμοφοβία διογκωμένη. Δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Δεν μιλάω για τους μουσουλμάνους εγώ. Για την Ισλαμοφοβία φοβάμαι. Δεν μιλάω για τους μουσουλμάνους, έχει μια θρησκεία, η θρησκεία δεν ορκεί κανέναν. Γι' αυτό μιλάω. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τέτοιου είδους συμπεριφορές έχουν. Για αυτού του είδους τις συμπεριφορές παρεμβαίνουν οι αρχές ασφαλείας των κρατών. Διότι πρόκειται για αδικήματα.